σοβαρότατη και σε εξαιρετικό κλίμα συζήτηση με την κυρία Λαγκάρτ για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να το ξέρουμε όλοι αυτό, είναι αποφασισμένη να το εφαρμόσει. Η Ελλάδα χρειάζεται βαθιές και γρήγορες μεταρρυθμίσεις. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα για όλες τις πτυχές του μεταρρυθμιστικού αυτού προγράμματος και ξεκινήσαμε μια συζήτηση που είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά την διαδικασία με την οποία θα γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικές οι συζητήσεις στο Brussels Group, στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, με στόχο την όσο γίνεται πιο γρήγορη ολοκλήρωση των συνομιλιών, έτσι ώστε η Ελλάδα να βγει από τη φάση των διαπραγματεύσεων και να μπει στη φάση της δημιουργίας. Είμαστε μια χώρα που συμμετείχε στο Bretton Woods, είναι από τα ιδρυτικά μέλη η Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι συζητήσεις αυτού του είδους, τα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικά, ιδίως όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί έναν από τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια που κάνουμε τόσο στο Eurogroup όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, ώστε να ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση και ο λαός μας να βρει τη θέση που του αξίζει μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης. Θα δούμε κάτι να αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις? Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει με το Brussels Group στις Βρυξέλλες και με τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, θα αποκτήσει θεματικές ενότητες με στόχο την, αν θέλετε, ολοκλήρωση συμφωνιών πολύ πιο γρήγορα και συμφωνίες οι οποίες θα έχουν και καλύτερη ποιότητα. Αν υπάρχει ένα μη αποπληρωμή της δόσης της πέμπτης, τέθηκε στο τραπέζι αυτό? Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο διηνεκές. Ποιο είναι το κλίμα που αντιμετωπίσατε από την κυρία Λαγκάρτ? Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, το είπα. Ζητήσατε να επιβεβαιωθεί. Ζητήσατε να γίνει επιθεώρηση. Επιθεώρηση του ταμείου. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για μία παρανόηση. Μπορεί να μας εξηγήσει τη διαφορά. Τα κλιμάκια απλά αποχώρησαν από την Αθήνα γιατί πήγαν διακοπές του Πάσχα. Από τη Δευτέρα συνεχίζουν κανονικά, όπως είχαμε πάντα στόχο να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Δεν πρέπει να πιστεύετε αυτά που λέτε εσείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι.